Καλό μεσημέρι. Και είναι η πρώτη φορά, Σταύρο, που έχουμε, πιστεύω, τόσο κόσμο στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό νομίζω ότι από μόνο του λέει κάτι για το εύρος της πρωτοβουλίας την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σήμερα. Λίγο παραπάνω από 12 εβδομάδες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και πιστεύω σε πείσμα όσων με ψημιρούσαν και πίστευαν ότι αυτό για το οποίο είχαμε μιλήσει τότε όταν βρεθήκαμε την πρώτη φορά με τον Σταύρο αποτελούσε απλά ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είμαστε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και συγκροτημένο σχέδιο ολικής ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο τον Σταύρο, αλλά και όλους σας, τους χορηγούς, πρώτα και πάνω απ' όλα, που έσπευσαν να χρηματοδοτήσουν πολύ γενναιόδωρα τις μελέτες για τις οποίες θα μας μιλήσετε στη συνέχεια. Πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε συγκεντρώσει την Εθνική Ελλάδος εδώ, την Εθνική Ελλάδος σε επίπεδο δωρητών, σε επίπεδο μελετητών. Και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε στη Βόρειο Εύβοια είναι και φιλόδοξο, αλλά ταυτόχρονα και απολύτως εφικτό. Και ελπίζω ότι θα αποτελέσει το μοντέλο για ένα νέο τρόπο να αντιλαμβανόμαστε την ολιστική ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας το θεσμό των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, έτσι ώστε όλες οι πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνουμε να αποτελούν μέλος ενός συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο να μπορεί να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής και πρώτα και πάρα πολλά να δίνει ελπίδα στους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάστηκαν στη Βόρεια Εύβοια ότι αξίζει να παραμείνουν στον τόπο τους και ότι τα παιδιά τους έχουν ένα καλύτερο μέλλον από αυτούς. Το σχέδιο το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα συμπληρώνει όλες τις πρωτοβουλίες ανακούφισης οι οποίες ήδη δρομολογούνται. Και πιστεύω ότι και κακόπιστοι, μόνο κακόπιστοι επικριτές μας δεν θα αναγνώριζαν ότι το ελληνικό κράτος κινήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα ως προς τις αποζημιώσεις μέσα από το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής. Να ευχαριστήσω τον Χριστό Τριαντόπουλο για όλη τη δουλειά που έχει κάνει και βέβαια το Υπουργείο Περιβάλλοντος που σε συνεννόηση με την περιφέρεια και με τους δήμους έχει δρομολογήσει με ταχύτητα πρωτοφανή τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα τα βασικά αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε όσο το δυνατόν προστατευμένοι από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτά αφορούν την ανακούφιση και την προσωρινή προστασία, όπως είχαμε πει, αλλά αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο αφορούν το μέλλον και αναμένω και εγώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω την παρουσίαση. Έχω διατρέξει το σχετικό υλικό, αλλά είμαι πολύ, πολύ ικανοποιημένος, ενθουσιασμένος θα έλεγα, που μπορέσαμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να φέρουμε μαζί τόσους διαφορετικούς φορείς και με την ενεργό συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να έχουμε πια ένα μελετητικό πρόγραμμα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο το οποίο μπορούμε στη συνέχεια να το εφαρμόσουμε. Σταύρο. Πρόεδρε, είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα. Την προηγούμενη φορά σας είχα πει ότι δεν μου είχε γίνει ποτέ πιο τιμητική πρόσκληση. Τώρα θα σας πω ότι ποτέ δεν ήμουν αντιμέτωπος με ένα τόσο οραματικό σχέδιο για την πατρίδα μας, το οποίο εκπηγάζει και αυτή είναι η αξία του μέσα από μία φυσική καταστροφή. Το μυστικό της σημερινής συνάντησης είναι κάτι που εγώ υπηρετώ με πάθος από τα πρώτα μου βήματα στη δημόσια ζωή και το λείπει τόσο δραματικά από την πατρίδα μας. Μια λεξούλα μαγική, οι συνέργειες. Σήμερα, Πρόεδρε, είναι ο ύμνος των συνεργειών. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα. Είναι οι θεσμοί καταρχήν, οι τοπικοί, που εγώ πιστεύω τόσο πολύ στο Φάνη, στο Γιώργο και στο Γιάννη, δηλαδή στον Περιφερειάκη, στους δύο δημάρχους, στους βουλευτές, όλους. Έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Αλλά μαζί μας, τι ωραία λέξη, η Εθνική Ελλάδος, ναι. Ο ανθός της επιχειρηματικότητας, αλλά και του χορηγικού κινήματος, τα ιδρύματα της πατρίδας μας.
ο ανθός των μελετητών. Αλλά με καμάρι πρέπει να σας πω ότι είναι και οι εθελοντές μου εδώ. Εθελοντές, Πρόεδρε, να ξέρετε, από το διάσμα δεν θα αντληθεί ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Όλα θα είναι προσφορά. Είναι λοιπόν και οι εθελοντές εδώ. Θα ήθελα μόνο να κάνω μια τιμητική αναφορά και να εγερθεί ο Σωτήρης Φωτέας. Σωτήρη, με έχει συγκινήσει, εθελοντής νομικός. Έχει κάνει τόσο πρωτοποριακές συμβάσεις, γιατί είναι ενιαίες, Πρόεδρε, για όλους. Ο μπαμπάς ήταν αυτό το ιστορικό πρόσωπο του Παναγιώτη, του Φωτέα. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας δώσω μια υπόσχεση, Πρόεδρε, και σε όλους σας. Ότι θα ξεπεράσουμε και τον εαυτό μας. Πέρα δηλαδή από αυτό που και οι δυο μας υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό, θα του δώσουμε ένα ολιστικό και ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα. Σας προτείνω, και θα το δείτε και στη συνέχεια, να εξαπλώσουμε όλα τα όνειρα της πατρίδας μας στη Βόρεια Εύβοια. Ό,τι έχουμε ονειρευτεί ως παρέμβαση, ως δράση και κυρίως ως μεταρρύθμιση, εγώ αυτό που θα σας δείξω μετά, μέσα από τους περίφημους φωτοδότες, που θα αρχίσουμε να τους βλέπουμε από την Άνοιξη και μετά, γιατί φωτοδότες, λέω, γιατί θα φωτίσουν επιχειρησιακά και κυρίως πνευματικά την περιοχή, τους ανθρώπους. Θα τους δώσουν εικόνες του μέλλοντός τους. Αυτοί λοιπόν οι φωτοδότες θέλουν να είναι το μεταρρυθμιστικό πεδίο της αναγέννησης, όχι μόνο της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και της πατρίδας. Θυμάμαι αυτό μου είχατε ζητήσει και αυτό είμαι έτοιμος, με πολύ ορμή και πολύ κέφι, με όλη αυτή την σπουδαία παρέα που έχουμε σήμερα εδώ, να την πραγματοποιήσουμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις από μέρους μου. Πέραν της σπουδαίας δουλειάς που όλη αυτή η προσπάθεια σηματοδοτεί για την Βόρεια Εύβοια, πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαστήρι νέων δημόσιων πολιτικών που αφορούν την περιφερειακή πολιτική και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Εάν καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε να κάνουμε πράξη αυτό το σχέδιο, καταλαβαίνετε ότι ανοίγονται τελείως καινούργοι ορίζοντες για την μεταλαμπάδευσή του θεωρητικά σε ολόκληρη τη χώρα. Για να γίνει πράξη αυτό το σχέδιο απαιτεί να δουλέψουμε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι δουλεύουμε μέχρι στιγμής. Και όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντα στην εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, ο Σταύρος το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, είναι τα διάφορα σιλό και η ιδιοκτησιακή αντίληψη του χαρτοφυλακίου, του κάθε υπουργείου, της κάθε διεύθυνσης, της κάθε οργάνωσης. Και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι βλέπω σήμερα εδώ μία ενέργεια η οποία εκπορεύεται από τη δυνατότητα συνεργασίας πολλών διαφορετικών φορέων. Του κράτου σε όλες του τις εκφάνσεις, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα, όσων θα συντάξουν τις μελέτες των χορηγών, των ιδρυμάτων. Και αυτό είναι που κάνει όλη αυτή την προσπάθεια εξαιρετικά συναρπαστική. Όμως δεν χάνουμε το νόημα της πρωτοβουλίας. Η πρωτοβουλία έρχεται να δώσει απάντηση σε ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται ακόμα και σήμερα. Και θα χρειαστούν να αντικρίσουν το μέλλον με αισιοδοξία, πέρα και πάνω από τις αποζημιώσεις που καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες τους. Γι' αυτό και θεωρώ τόσο σημαντική τη συνδρομή της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών μας. Θέλω να ευχαριστήσω το Φάνη, τους δημάρχους, τους βουλευτές μας, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην προσεγγίσουμε αυτή την προσπάθεια μέσα από οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή ή μικροκομματική λογική. Πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Και αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε στη συζήτησή μας και στη διαβούλευση την οποία κάνουμε, γίνεται όλο ένα και πιο φιλόδοξο. Και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Όσο έχουμε εξασφαλίσει ένα καλό management του project, που νομίζω ότι το έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, και όσο έχουμε πρόσβαση στα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διότι υπάρχει χρηματοδότηση στους τρεις ομόκεντρους κύκλους όπως τους παρουσίασε, με πρώτο και πιο σημαντικό προφανώς τα περιφερειακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. Από μέρους μου, το ξέρει και ο Σταύρος, θα υπάρχει όλη η στήριξη που απαιτείται, ιδίως για εκείνες τις πρωτοβουλίες που εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παραδείγματος χάρη, πώς θα αντιμετωπίσουμε τελικά και ποια θα είναι η πρόταση
του πολύ αξιόλογου μελετητή μας για το ζήτημα του δρόμου. Αυτό είναι πολύ πιθανό να είναι ένα έργο το οποίο θα πρέπει να το αναλάβει το Υπουργείο, λόγω της και της σημασίας του και του μεγέθους του. Από και πέρα, από πλευράς κυβέρνησης, όλοι το έχουμε αγκαλιάσει. Οι υφυπουργοί, ο Υπουργός Επικρατείας και η ομάδα της γραμματείας της κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας τη διπλή σημασία του έργου. Σημασία του, προφανώς, πρώτα και πάνω απ' όλα για τη Βόρεια Εύβοια, αλλά και τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο που θα δοκιμάσουμε δημόσιες πολιτικές, που θα μπορούμε στη συνέχεια να τις εφαρμόσουμε σε όλη τη χώρα. Παραδείγματος χάρη, το ζήτημα των ΚΕΠ το είχα κουβεντιάσει με τον Σταύρο από την εποχή μου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Και αν κάτι έμαθα, Σταύρο, από αυτήν την εμπειρία μου, και νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ επιτυχημένα δείγματα γραφής στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, είναι ότι ο σωστός σχεδιασμός, η σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων, η συγκέντρωση στο ίδιο Υπουργείο αρμοδιοτήτων που αφορούν την ψηφιακή διακυβέρνηση, τις βάσεις δεδομένων και τις διαδικασίες, αποτέλεσε τελικά το κλειδί για να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να ξεδιπλώσουμε ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο ωφελεί όλους τους πολίτες, τουλάχιστον εκείνες τις υπηρεσίες που μπορούν να ρυθμίζονται μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά υπάρχει και άλλη όψη, εκεί που απαιτείται η φυσική επαφή, πράγμα πολύ πιο σημαντικό ακόμα στην περιφέρεια. Γι' αυτό θα παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το project των νέων ΚΕΠ. Εξάλλου, η ομάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του Υπουργείου Εσωτερικών είναι όλοι παλιοί μου γνωστοί και έχω προσωπική άποψη για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το θεσμό. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την παρουσία σας σήμερα, να σας συγχαρώ και να δώσω κι εγώ ραντεβού να συμμετέχω με το καλό στην πρώτη διαβούλευση που θα κάνουμε, στην Ιστιαία είδα καλά, έτσι είναι, 10 με 12 Δεκεμβρίου, θα φροντίσω κι εγώ να είμαι εκεί, διότι νομίζω ότι και οι κάτοικοι θα γνωρίζουν καλά ότι το ενδιαφέρον μας δεν περιορίζεται μόνο σε επισκέψεις επικοινωνιακού χαρακτήρα και οι ώρες, οι μέρες δουλειάς που έχουν μπει για να μπορέσουμε να είμαστε στο σημείο αυτό από μέρους μου, νομίζω αποτυπώνονται στα τελικά αποτελέσματα και επειδή όλοι από αυτό κρινόμαστε, πιστεύω ότι και εδώ αυτό το μεγάλο στοίχημα θα το κερδίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.